Προκλητικός, θρασής και απειλητικός εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Ερσίν Τατάρ, η μαριονέτα του Ταγί Περντογάν, στην κατεχόμενη Κύπρο, διαστρεβλώνοντας ιστορία και γεγονότα. Μιλώντας στην εφημερίδα Τουρκιγέ, ο κατοχικός ηγέτης υποστήριξε αρχικά ότι οι δυτικές χώρες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να εξοπλίσουν τους Έλληνες και σχολίασε ένα παιχνίδι παρόμοιο με την Ουκρανία παίζεται στην Κύπρο και προσέθεσε το εξής εξοργιστικό. Παλαιότερα οι Έλληνες ήταν οπλισμένοι για αμυντικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή το κόνσεπτ έχει αλλάξει και 300 εκατομμύρια ευρώ επιθετικών και μαχόμενων όπλων έχουν δοθεί στην Νότιο Κύπρο το τελευταίο διάστημα. Οι Έλληνες θα χύσουν αίμα, προσπαθούν να επαναφέρουν την Κύπρο στο περιβάλλον του χάους πριν το 1974. Ενώ επεσήμανε πως υπάρχουν σκοτεινά σχέδια σχετικά με αυτό το μέρος και ο κίνδυνος είναι μεγάλος, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις που θέλουν να καταπιούν την Κύπρο θέλουν τον εναέριο χώρο της Κύπρου αλλά και τη Μεσόγειο, που έχει μεγάλη σημασία από την ενεργειακή και στρατηγική της φύση. Ένα από τα εξωφρενικά που είπε ο Τατάρ είναι ότι ο τουρκικός στρατός αποτελεί στοιχείο ασφάλειας και σταθερότητος τόσο για την ελληνική πλευρά όσο και για τους Τούρκους. Και εξήγησε γιατί πριν το 1974, λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων των Ελλήνων, χύθηκε πολύ αίμα μεταξύ τους. Τα τελευταία 50 χρόνια ζουν ειρηνικά με αυτή την έννοια.